Κορυφώνονται αύριο και μεθαύριο εκδηλώσεις τιμής στον Πολιόχο της Κορίνθου Απόστολο Παύλο που διοργανώνει για πέμπτη συνεχή χρονιά η Μητρόπολη Κορίνθου. Αύριο θα τελεστεί ο Μέγας Συνοδικός Εσπερινός στο Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, όπου δήλωσε ο Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος, τον Αρχιεπίσκοπο θα εκπροσωπήσει τελικά ο Μητροπολίτης Κεσαριανής Βύρονος και Μητού Δανίλη, καθώς ο Μακαριώτης Ιερώνυμος αναρρώνει από το κάταγμα που πρόσφατα υπέστη. Θα ακολουθήσει η λιτανία της εικόνας του Αποστόλου Παύλου στους δρόμους της Κορίνθου, ενώ την Τετάρτη, ανήμερα της εορτής του Πολιούχου της πόλης, θα πραγματοποιηθεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στο βήμα του Γαλλίωνος στην αρχαία Κόρινθο, το μόνο μέρος που, όπως επισήμανα σε δηλώσεις στο Σεβασμό του Μητροπολίτης Κορίνθου, έχει τεκμηριωθεί ιστορικά η παρουσία του Αποστόλου Παύλου. Ναι, ήδη εκδηλώσεις Κορίνθου Παύλια 2011, τα πέμπτα Κορίνθου Παύλια, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Και από αύριο και μεθαύριο θα κορυφωθούν. Θα κορυφωθούν με τον μεγάλο συνοδικό και αρχιερατικό, πολυαρχιερατικό Εσπερινό που θα γίνει στον καθεδρικό μας ναό και με τη λιτανία η οποία πρέπει να λάβει χώρα μέσα στους δρόμους της πόλης μας, ώστε και να αγιαστεί η πόλη, αλλά και να φωτιστούμε οι κάτοικοι κάτω από τις διδαχές και το πνεύμα και την παρουσία του Αποστόλου και Ιδρυτού της Εκκλησίας μας. Έχουν προσκληθεί, όπως γίνεται κάθε χρόνο, η Ιερά Σύνοδος, η οποία έχει αποφασίσει ότι ο Εσπερινός είναι συνοδική εκδήλωση, δηλαδή έχει αναβιβαστεί και δεν είναι στο τοπικό επίπεδο, αλλά θεωρείται ότι είναι εκδήλωση όλης της Εκκλησίας της Ελλάδος. Και έτσι θα παραστούν συνοδικοί αρχιερείς, θα παραστούν προσκεκλημένοι μου, οι οποίοι θα μείνουν για την επομένη ημέρα, όπου θα γίνει πάλι η Θεία Λειτουργία, και το απόγευμα ο καθιερωμένος πολυαρχιερατικός Εσπερινός στο βήμα του Γαλλίωνος. Εκεί έχει κηρυχθεί πανστρατιά των χριστιανών μας, διότι, όπως είναι γνωστό, το βήμα του Γαλλίωνος αποτελεί την ιστορική καθέδρα της Μητρόπολης μας, είναι ο τόπος της ιδρύσεως της Εκκλησίας της Κορίνθου και είναι, όπως πάντοτε συνηθίζω να λέω και θα το επαναλαμβάνω, το μόνο ιστορικά και αρχαιολογικά εξακριβωμένο βήμα και τόπος στον οποίο παρέστη ο Απόστολος. Εκεί λοιπόν γίνεται Εσπερινός. Φέτος δεν θα γίνει επί του βήματος ο Εσπερινός, διότι ήδη, και τι δεν ήταν σωστό, έχουν αρχίσει οι εργασίες για την αναστήλωση του μνημείου, ενώ δεν ήταν σωστό να αρχίσουν τώρα οι εργασίες. Άπαξ και άρχισαν, θα κάνουμε τον Εσπερινό σε ειδική εξέδρα και του χρόνου, πρώτα ο Θεός και κατά την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και του ΚΑΣ, του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, ο Εσπερινός θα πραγματοποιείται επί του βήματος του Γαλλίωνος. Εκεί θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας και θα ομιλήσει ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριος Ιερόθεος. Στον Εσπερινό της 28ης, εκπρόσωπος τελικός θα είναι ο Μητροπολίτης Κεσαριανής Βύρονος και ημιτού, κύριος Δανιήλ, δεδομένου ότι ο μεν μακαριότατος έχει το πρόβλημα της υγείας και δεν μπορεί να παρίσταται, ο δε αντιπρόεδρος της Συνόδου, λόγω της έκτακτης παρουσίας του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Ελλάδα, συνοδεύει εκείνον και συνεπώς, ενώ θα ήρχεται εδώ, τώρα βρίσκεται κοντά στον Πατριάρχη, θα τον αναπληρώσει και αυτόν ο Μητροπολίτης Κεσαριανής, ο οποίος και θα ομιλήσει το πρωί της Θείας Λειτουργίας. Θα προστεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης, ο οποίος και θα ομιλήσει. Η συμμετοχή των ανθρώπων μας θεωρείται δεδομένη, διότι έχουν αποδείξει οι Κορίνθοι πως ξέρουν να αγαπούν, να σέβονται και να τιμούν τον προστάτη Άγιό τους, τον Απόστολο Παύλο, και έτσι, εκτός από το να τους υπομνήσω ότι τους περιμένω, και ότι η ευλογία του Θεού και του Αποστόλου είναι κοντά τους, δεν θα ήθελα να προσθέσω τίποτε. Θέλω να ευχηθώ ο Απόστολος να είναι εκείνος ο οποίος, όπως είπα, δια της λιτανίας τους στους δρόμους, θα αγιάσει την πόλη μας. Έχω πολύ προβληματιστεί
από τα γεγονότα που συμβαίνουν στην πατρίδα μας, από την κρίση την οικονομική που μας μαστίζει, από τους ανθρώπους που βρίσκονται στους δρόμους και στις πλατείες και εκφράζουν τις διαμαρτυρίες τους. Φοβάμαι ότι οι εξελίξεις είναι πάρα πολύ δύσκολες και εκείνο που μας χρειάζεται είναι η ομοϋψυχία και η ενότητα. Πράγματα τα οποία χαρίζει η Εκκλησία στον κόσμο, ειρηνεύει και γαλινεύει τους ανθρώπους και κυρίως τους εξαγιάζει, ώστε να πάψουν πια οι άνθρωποι με πονηρίες, να δημιουργούν προβλήματα στους ίδιους τους εαυτούς τους, αλλά και στον ίδιο μας τον τόπο. Ο Μητροπολίτης Κορίνθου, δηλώνοντας προβληματισμένος από τα δεκτενόμενα της τελευταίας ταραχώδους εποχής για την χώρα, σχολίασε τις πρόσφατες δηλώσεις του Αρχιεπίσκοπου Ιερώνυμου ότι τα χρήματα που διαθέτει η Εκκλησία της Ελλάδας λιγοστεύουν σημαντικά. Ο Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος δήλωσε πως όπως η κρίση επηρεάζει κάθε πτυχή της ελληνικής κοινωνίας, έτσι χτυπάει και την Εκκλησία στο τμήμα της που λειτουργεί σε κοσμικά πλαίσια και πως ό,τι λείπει από τον Έλληνα πολίτη θα λείψει και από την Εκκλησία σε μια πιθανή κήρυξη στάσης πληρωμών από το δημόσιο. Μάλιστα, όπως τόνισε ο ίδιος, παρά το γεγονός ότι η Εκκλησία της Ελλάδος έχει κατασυκοφαντηθεί, ότι διαθέτει πακτολούς χρημάτων, αγωνίζεται για να δείχνει το φιλάνθρωπο πρόσωπό της. Ό,τι συμβαίνει στον κόσμο συμβαίνει και στην Εκκλησία την εγκόσμια, δηλαδή στο τμήμα της εκείνου που ζει μέσα στον κόσμο. Με χρήματα κινούνται οι άνθρωποι του κόσμου, με χρήματα κινούμεθα και εμείς. Επί παραδείγματι, μπορεί να λειτουργήσει ένα γραφείο χωρίς να έχεις χρήματα να πληρώσεις το ρεύμα, το τηλέφωνο, τους υπαλλήλους σου. Μπορεί να λειτουργήσει ένα συσίτιο αγάπης, ένα γεύμα αγάπης, εάν δεν έχεις χρήματα. Μπορεί να λειτουργήσει η τράπεζα τροφών και ενδυμάτων, εάν δεν έχεις χρήματα και ήδη. Άρα, εκ των πραγμάτων, πρέπει κάποια πράγματα να υπάρχουν, ώστε να κινούμεθα κι εμείς και να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες. Και η Εκκλησία λοιπόν, και τι έχει κατασυκοφαντηθεί, ότι έχει πακτολούς χρημάτων, αγωνίζεται μέσα από την δική της πραγματικότητα, την αληθινή της πραγματικότητα, να δείξει το φιλάνθρωπό της πρόσωπο. Αν λοιπόν με την στάση των πληρωμών σταματήσουν τα πάντα στον τόπο, πώς θα λειτουργήσει η Εκκλησία? Ό,τι συμβαίνει εκεί θα συμβεί και στην Εκκλησία. Ό,τι δεν θα έχουν οι άνθρωποι δεν θα το έχει και η Εκκλησία. Δεν νοείται να υποφέρουν οι άνθρωποι και να έχει η Εκκλησία. Από ηθικής πλευράς, αλλά και από τεχνικής πλευράς πάλι δεν νοείται. Διότι πώς, αφού δεν θα έχουν οι άνθρωποι, θα έχει η Εκκλησία?